Γεια σας, είμαι η Κική. Σήμερα θα σας δείξω ένα ιαπωνικό σπίτι και μαζί με αυτό το βίντεο θα νιώθετε σαν να είσαστε στην Ιαπωνία. Πάμε! Όπου υπάρχει ιαπωνική πολυκατοικία, υπάρχει και το πάρκινγκ, διότι δεν επιτρέπεται να παρκάρουμε στον δρόμο. Υπάρχει επίσης ο χώρος για να αφήσουμε τα σκουπίδια, γιατί στην Ιαπωνία δεν υπάρχει ο κοινός κάδος και μπορούμε να πετάξουμε τα σκουπίδια μόνο τη συγκεκριμένη μέρα. Αυτή είναι μία βρύση για την περίπτωση πυρκαγιάς. Σήμερα ήρθα σε ένα σπίτι όπου έμενε ένα άτομο μόνο του. Επειδή αυτό το άτομο θα μετακομίσει, μου επίτρεψε να τραβήξω το βίντεο μέσα. Αυτό είναι το γραμματοκιβώτιο. Εδώ είναι το εγκατεστημένο πάρκινγκ για μηχανή και ποδήλατο. Εδώ βρίσκεται το γραμματοκιβώτιο για μεγάλο δέμα που οι ταχυδρόμοι μπορούν να ανοίξουν χωρίς κλειδί. Από εδώ μπορούμε να τσεκάρουμε πόσο νερό χρησιμοποίησαμε. Έχω ανεβάσει πριν λίγες μέρες ένα βίντεο όπου έδειξα ένα ιαπωνικό σπίτι του παλιού στυλ. Εκεί μένανε 4 άτομα και δεν ήταν κοντά στο σταθμό. Το σημερινό σπίτι είναι πιο μοντέρνο όπου μένει ένα άτομο. Βρίσκεται 10 λεπτά από το σταθμό μετρό και το ενίκιο είναι 450 yen. Πάμε να δούμε από μέσα πόσο είναι. Η πόρτα εισόδου είναι πολύ ασφαλής. Υπάρχει για παράδειγμα το ματάκι πόρτας, 2 κλειδιά, και κάτι σαν κλειδαριά. Έχουμε και τον πυροσβεστήρα δίπλα μας. Παρόλο που το σπίτι δεν είναι τόσο μεγάλο, για τους Ιάπωνες η αίσουσα για να βγάλουμε τα παπούτσια είναι απαραίτητη. Αυτό είναι το κουμπί που ανάβει το φως. Το μέγεθος αυτή της κουζίνας είναι ο μέσος όρος σπιτιού για ένα άτομο. Έχω την εντύπωση πως ο τείχος της ελληνικής κουζίνας είναι φτιαγμένος από πλακάκια, αλλά στην Ιαπωνία δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Προσωπικά δυσκολεύω να καθαρίσω τα πλακάκια γιατί θέλει περισσότερη φροντίδα.
Εδώ είναι ο χώρος για το ψυγείο. Πάμε τώρα στο σαλόνι. Κάτι που ξέχασα να δείξω από την κουζίνα. Στην ντουλάπα αυτή βάλουμε τη μηχανή ριζιού και αναερίζεται ο ατομός, βγαίνει το πάτωμά της. Η τουαλέτα είναι ξεχωριστή με το μπάνιο. Το χαρτί υγείας μπορούμε να πετάξουμε μέσα στη λεκάνη. Η βρύση της τουαλέτας είναι επάνω στην λεκάνη με σκοπό να οικονομήσουμε το νερό. Πατώντας αυτά τα κουμπιά, βγαίνει το νερό που μας πλένει. Φτάσαμε στο μπάνιο. Όπως παρατηρήσατε, το στυλ του σπιτιού βασίζεται στο άσπρο. Και δεν είναι μόνο αυτό το σπίτι, αλλά στα περισσότερα σπίτια το μέσα είναι άσπρο. Όσο αφορά για τη σύμβαση σπιτιού στην Ιαπωνία, τείνει η διάρκεια της να είναι 2 χρόνια. Και όταν επιθυμούμε να ανανεώσουμε τη σύμβαση, πληρώνουμε μία αμοιβή για την ανανέωση. Αν θα δω ότι ενδιαφέρεστε, θα τραβήξω κάποια στιγμή ένα βίντεο όπου θα μιλήσω για το σύστημα ενοικίασης σπιτιού στην Ιαπωνία. Αυτός είναι ο πίνακας του κλιματιστικού του μπάνιου. Στο ιαπωνικό μπάνιο πολύ συχνά υπάρχει μία μικρή καρέκλα, γιατί όταν πλενόμαστε καθόμαστε. Αυτή η βέργα δεν υπάρχει μόνο για την κουρτίνα, αλλά λειτουργεί και ως βέργα όπου στεγνώνουμε τα ρούχα. Διότι το κλιματιστικό του μπάνιου δουλεύει και ως αφιγραντήρας. Με αυτό το πίνακα ρυθμίζουμε την θερμοκρασία του νερού και γεμίζουμε το νερό στην βανιέρα. Επιτέλους, φτάσαμε στο σαλόνι. Στο παράθυρο όπου δεν υπάρχει το πατζούρι,
Συνήθως υπάρχουν δύο βέργες κουρτίνας. Ένα για να προστατέψει από τον ήλιο και το δεύτερο για να προστατέψει από το κρύο. Παρόλο που το δωμάτιο είναι στο ισόγειο, έχει και το ατομικό μπαλκόνι. Υπάρχουν πολλά κόλπα για την ασφάλεια στο μπαλκόνι. Για παράδειγμα, από πάνω κατεβαίνουν οι σκάλες για την περίπτωση πυρκαγιάς. Η πόρτα αυτή μπορούμε να σπάσουμε ώστε να φύγουμε δίπλα. Η κάμερα ασφάλειας είναι επίσης εγκατεστημένη. Ορίστε, ένα κανονικό ιαπωνικό, αλλά βολικό και καθαρό ατομικό σπίτι. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε το σπίτι? Τώρα μπορείτε να συγκρίσετε με το προηγούμενο βίντεο όπου είχα δείξει το άλλο στυλ ιαπωνικό σπίτι και να μου πείτε ποιον προτιμάτε. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Φιλάκια!